Γιώργος Χαραπανάγος, υπεύθυνος για θέματα δημόσιας υγείας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, να μας πει τι μαθαίνουμε για την τυφλή Συρία, γιατί στην πραγματικότητα πολύ λίγα μαθαίνουμε, πολύ λίγα αφήνουν να μαθαίνουμε για το τι γίνεται στη Συρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ και εγώ. Είναι αλήθεια ότι η Συρία είναι κάπως πιο αποκλεισμένη και ειδικά οι περιοχές της βόρειο-δυτικής Συρίας, που είναι αυτές που επλήγησαν από το σεισμό, είναι κάπως απομονωμένες. Εμείς ήμασταν εκεί από πριν, διότι όντως παρακολουθούμε την περιοχή, παρόλο που τα προγράμματά μας ήταν διαφορετικά. Αλλά επειδή ως συνήθως αυτή είναι και η πρακτική μας, να έχουμε σχέδια έκτακτης ανάγκης, μπορέσαμε πολύ γρήγορα να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες μας εκεί και να βοηθήσουμε αρχικά με τους τραυματίες, που ήταν το βασικό πρόβλημα τις πρώτες ημέρες, η μεγάλη αύξηση των τραυματιών λόγω της κατάρρευσης των κτηρίων, και αμέσως μετά τη διαχείριση των ασθενών που δεν είχαν πια που να πάνε, διότι η αλήθεια είναι ότι καταστράφηκαν αρκετές από τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, τα νοσοκομεία τους, τα ιατρικά τους κέντρα, όσα υπήρχαν και υπάρχουν στην περιοχή. Ναι. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν εκπέμψει SOS σε σχέση με την κατάσταση στην Συρία, με τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και με τα προβλήματα που θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Ακριβώς, η Συρία είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, διότι αφενός έχει αυτόν τον 12ετή ήδη πόλεμο. Έχει υποστεί, όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες, την επιδημία του COVID, αλλά ταυτόχρονα έχει και πρόσφατα μια μεγάλη επιδημία χολέρας. Και πάνω σε αυτό έρχονται και προστίθεται λοιπόν τώρα και αυτή η μεγάλη καταστροφή, η φυσική καταστροφή του σεισμού. Οι επαρχίες στις οποίες αναφερόμαστε, που είναι του Αλέπο και του Αφρίν, έχουν περίπου από τα 4 εκατομμύρια πληθυσμού που έχουν, τα 2,8 ήταν ήδη εκτοπισμένα μακριά από τις εστίες τους πριν από το σεισμό. Εξαιτίας πολέμου. Ναι, εξαιτίας του πολέμου ακριβώς και των δυσκολιών που υπάρχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες είναι πάρα πάρα πολύ άσχημες. Mm-hmm. Τι μαθαίνετε, τι σας λένε από κάτω, ποια είναι η κατάσταση, υπάρχει συνεργασία με τις αρχές, υπάρχει πρόθεση των αρχών να βοηθηθούν από τους διεθνείς οργανισμούς? Οι περιοχές στις οποίες εμείς είμαστε και αυτές οι οποίες έχουν τέλος πάντων εκτεθεί περισσότερο στο πρόβλημα είναι αυτές που δεν ελέγχονται από την επίσημη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση τέλος πάντων της Συρίας. Ναι. Είναι οι περιοχές των ανταρτών, όπως λέμε. Βορειοδυτική. Υπάρχει ένα περίπλοκο πολιτικό σκηνικό εκεί, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι διεκδικούν σε αυτές τις περιοχές τον έλεγχο. Mm-hmm. Οπότε εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε εξασφαλίσει με όλους τους φορείς τη λειτουργία μας και έτσι μπορούμε να βάζουμε μέσα το στόκ που χρειαζόμαστε, και μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν είχαμε πρόβλημα στο να μεταφέρουμε το δικό μας υλικό μέσα στη Συρία. Ναι. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ περιορισμένη η πρόσβαση. Υπάρχει μόνο ένας μεθοριακός σταθμός από τον οποίο μέχρι στιγμής επιτρέπεται η πρόσβαση. Έγινε τώρα κουβέντα για να ανοίξουν δύο ακόμη σταθμοί συνοριακοί για ένα παράθυρο χρονικό 2-3 μηνών, για να μπορέσει να διευκολυνθεί η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα στις περιοχές αυτές της χώρας, το οποίο και το στηρίζουμε εμείς σίγουρα. Το είχαμε ζητήσει και θα το στηρίξουμε εφόσον γίνει. Αλλά είναι αυτό ένα από τα βασικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα. Διότι πέρα από την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας, ή γεγονότα όπως αυτά του σεισμού στρεσάρουν έτσι κι αλλιώς τις τοπικές αγορές. Δηλαδή, πολύ γρήγορα ο κόσμος θα εξαντλήσει τα αποθέματα που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν μέσα στη χώρα και στις υποτυπώδεις αγορές που είχαν. Και υπάρχουν έτσι κι αλλιώς βασικές ελλείψεις από ό,τι μαθαίνουμε στην περιοχή για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα του ότι όταν ήταν η αγορά τους είναι αρκετά φτωχή, αλλά με την καταστροφή του σεισμού υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που ο κόσμος δεν έχει τα πολύ βασικά, από κουβέρτες, μαγειρικά σκεύη,
οτιδήποτε χρειάζεται ένα πολύ βασικό νοικοκυριό. Mm. Και έτσι μαζί με τα φάρμακα είναι το δεύτερο πολύ μεγάλο κομμάτι βοήθειας που προσπαθούμε να παρέχουμε στον πληθυσμό σε αυτές τις συνθήκες. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πέρα από τους τραυματισμούς όπου έλεγα πριν και τις συνήθεις ασθένειες που υπάρχουν, τις πιθανότητες γιατί ο σεισμός, τις πιθανότητα για επιδημίες οι οποίες προκύπτουν από τους σεισμούς. Ακριβώς επειδή καταστρέφονται οι υδροδοτικές και οι αποχαιρετικές υποδομές, είναι πολύ εύκολο να αρχίσουν να αναπτύσσονται διαρκές ασθένειες. Και για να το αποφύγουμε αυτό, είναι πολύ βασικό ένα μίνι νοικοκυριό που προσπαθούμε να δίνουμε στα θύματα του σεισμού. Mm-hmm. Από τι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι στη Συρία? Είναι πάρα πολύ το κρύο. Είναι πάρα πολύ το κρύο. Ήδη είχε αρχίσει να χιονίζει πριν από το σεισμό και από ό,τι μαθαίνω οι θερμοκρασίες είναι, αυτό είναι εύκολο να το βεβαιώσει κανείς, είναι πάρα πολύ απαγορευτικές. Οι Σύριοι έχουν ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις καταστραμμένες υποδομές, δηλαδή αφού τελειώσει ο απολογισμός, δεν μπορούμε να έχουμε πολύ καλή εικόνα για το πόσα είναι τα θύματα αυτή τη στιγμή από το σεισμό μέσα στη Συρία. Αλλά όταν τελειώσει και η καταμέτρηση αυτή, έρχεται πάλι στην επιφάνεια η διαχείριση των κανονικών ασθενών. Των ασθενών που έτσι κι αλλιώς θα υπήρχαν στην περιοχή αυτή. Και η διαχείρισή τους, το να μπορείς να πηγαίνεις ο ασθενής από μόνος του σε μια λειτουργική μονάδα υγείας, είναι ήδη ένα πρόβλημα. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που εμείς ένα κομμάτι είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να αυξήσουμε λίγο τον αριθμό κρεβατιών που είναι διαθέσιμα στους ανθρώπους, είτε σε νοσοκομεία πρόχειρα, σε τέντες, είτε με το να μπορέσουμε να βάλουμε, έχουμε διαθέσει τα ασθενοφόρα μας για να μπορέσει να κινείται ο πληθυσμός στις δομές που λειτουργούν τέλος πάντων. Κλείνοντας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, όποιος θέλει να βοηθήσει, πώς μπορεί να βοηθήσει? Η οικονομική βοήθεια είναι η πιο σημαντική σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί όπως έλεγα, τα εξειδικευμένα kit είναι ο καλύτερος τρόπος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε. Και θέλω να πω ότι είναι τεράστια και πολύ συγκινητική η βοήθεια που ήδη έχει προσφέρει άνθρωποι στους γιατρούς χωρίς σύνορα και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Είναι μία από τις κρίσεις που πολύ κινητοποίησε πάρα πολύ τον κόσμο. Θέλω να πω λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό. Όποιος θέλει να βρει πληροφορίες και όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το πεδίο, μπορεί κάλλιστα να μπει στο site μας msf.gr και εκεί υπάρχει και πληροφορίες για το πώς κανείς μπορεί να βοηθήσει, πώς ενδείκνεται να βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.